Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, σε αυτό το βιντεάκι λοιπόν. Γιατί θα μιλήσουμε για την μεγαλορεξία και την εμπειρία μου με την μεγαλορεξία. Τώρα αυτό το βιντεάκι θα το κάνω για να ενημερώσω πολύ κόσμο για τη μεγαλορεξία, για το πώς να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό, το τι είναι, γιατί περισσότεροι δεν το ξέρουν, και να σας πω και την εμπειρία μου από αυτό, γιατί έχω περάσει και από αυτό το τρυπάκι. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχω περάσει, έτσι δεν είναι? Να σας πω λίγα πράγματα για τη μεγαλορεξία. Θα τα διαβάσω από τη Wikipedia, προσπαθήσω να κάνω μια μετάφραση της Wikipedia. Λοιπόν, μεγαλορεξία ή αλλιώς σύνδρομος του Άδωνη ή αλλιώς μυϊκή δυσμορφία. Πάνω κάτω το αντίστροφο της ανορεξίας. Η ανορεξία είναι όταν βλέπει κάποιος τον εαυτό του στο καθρέφτη και βλέπει όχι την πραγματική του εικόνα, βλέπει μια διαστραβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Δηλαδή, βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και νομίζει ότι είναι πιο παχύς από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Κάποιο άτομο που πάσχει από ανορεξία θα κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και θα πει: πω, έχω γεμίσει λίπος πάλι. Ενώ μπορεί να είναι 40 κιλά άνθρωπος. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η μεγαλορεξία, αλλά αντίστροφα. Βλέπει αυτό το άτομο τον εαυτό του στον καθρέφτη και θα δει ότι είναι πιο μικρός από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι έχει λιγότερη μυϊκή διάπλαση από ό,τι έχει στην πραγματικότητα. Και έχει να κάνει πιο συχνά με άντρες, αν και μπορεί να το πάθουν και γυναίκες. Ας πω την ιστορία μου γι' αυτό και το τι έκανα για να το αποφύγω. Αυτή η ιστορία, ναι, μεν είναι πραγματική, αλλά είναι λίγο πειραγμένη για να μην επηρεάσει τα άτομα που έχουν να κάνουν με αυτή την ιστορία. Πάμε πίσω στο 2015 με 16, όπου δούλευα στην Αθήνα, στην Κατεχάκη, ως διερμηνέας. Όποιος δεν ξέρει τη δουλειά μου σχετικά με εμένα διάφορα, ας μπει στο βιντεάκι ποιος είμαι, γιατί στο προηγούμενο βιντεάκι με έχετε ρωτήσει πολύ. Οπότε, δούλευα εκεί πέρα, πήγαινα. Δούλευα 3-4 ώρες και είχα μετά μισή ώρα, μία ώρα διάλειμμα και μετά δουλεύαμε για άλλες 3-4 ώρες. Οπότε, τι γινότανε, σε αυτό το μισά ώρα μπορούσαμε να ράξουμε στο κινητό μας ή στο τηλέφωνο ή ουσιαστικά να κάνεις ό,τι θες να φας, να ράξεις με τους συναδέλφους ή αυτό που κάναμε μερικοί είναι να βγαίνουμε έξω. 2 λεπτά από τη δουλειά είχε μια καφετέρια. Όπου στην καφετέρια αυτή δούλευε και αυτό το άτομο που σας λέω. Πήγαινα σε αυτή την καφετέρια για να πιω τον καφέ μου, είχε και WiFi, οπότε ήταν πολύ κομπλέ. Οπότε μετά από κάποιο διάστημα άρχισα να μιλάω με αυτόν τον τύπο. Έτσι, αυτός ο τύπος τώρα εμφανισιακά πάνω από 120 κιλά, αλλά το 40% του σώματός του ήταν λίπος. Αλλά είχε και πολύ μη, είχε πολύ φαρδείς ώμους, έτσι. Ήταν αυτό το γομάρι, δεν χωράει να μπει στην πόρτα. Έπαιρνε και φάρμακο, έκανε και διανομή, ήταν dealer φαρμάκου και ως βιτρίνα έκανε και το καφετζιλίκι του. Οπότε πήγαινα σε αυτό το καφενείο, μετά από ένα διάστημα άρχισαμε σιγά σιγά να μιλάμε, μια και είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Τότε ήταν που μπαίνα και εγώ στον κόσμο της γυμναστικής, όχι στον κόσμο της γυμναστικής, στον κόσμο του bodybuilding πιο έντονα. Δηλαδή παρακολουθούσαμε και δύο το Olympia και το συζητούσαμε, διάφορους bodybuilders, τα powerlifting, τα events. Και σκεφτείτε ότι εγώ αυτό το διάστημα δεν είχα πολύ βρει τον εαυτό μου. Γενικά στη ζωή μου είμαι low profile. Γενικά δηλαδή δεν θέλω να τραβάω την προσοχή, γενικά έτσι δεν μιλάω πολύ, δεν αυτό. Εκτός αν είμαι με την παρέα μου, ας πούμε. Ενώ αυτός ήταν πολύ εξώστρεφης και είχε μια πολύ έντονη προσωπικότητα. Οπότε αυτή η έντονη προσωπικότητα, εγώ την θαύμαζα και άρχισε και να με επηρεάζει. Οπότε, ας πούμε, μιλάγαμε και μου έλεγε διάφορα πράγματα και πώς θα έπρεπε να είναι το σωστό για ένα θέμα, ας πούμε, που συζητάγαμε. Και εγώ τον πίστευα και πίστευα το ίδιο, ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, όπως τα λέει εκείνος. Τότε ήταν και η περίοδος που έκανα και πολύ ποδήλατο. Κάθε μέρα έκανα 10 χιλιόμετρα να πάω στη δουλειά, 10 χιλιόμετρα να γυρίσω στη δουλειά. Συνολικά σε μία μέρα να έκανα 40 χιλιόμετρα με ένα πολύ σκάρτο ποδήλατο. Οπότε είχα κάτι γομάρια, πόδια, μπούτια κυρίως. Οπότε άρχισα να σχολιάζει έτσι τα μπούτια μου και πόσο τούμπανα είναι και πόσο μεγάλα. Και αυτό έτσι με έκανε να νιώθω ωραία, με έκανε να νιώθω γαμάτα, το συμπαθούσα ακόμη περισσότερο όταν το έλεγε αυτό, μου φτιάχνε τη μέρα ξέρω εγώ, ώρες αρούκλα με τις ποδάρες σου και αυτά, γούσταρα εγώ. Οπότε γυμναζόμουν και αυτή την περίοδο και επειδή είχα ψήλο τσεκάρει μερικά κανάλια, δεν πολύ πρόσεχα τη διατροφή και αυτά, τη γυμναστική, αλλά πήγαινα για τον όγκο, έτσι, πήγαινα για τον όγκο, είχα βάλει κάποια κιλάκια, είχα γίνει λίγο. Και άρχισε και να μου λέει και για το σώμα μου γενικά. Πω, έχεις αυτό, έχεις το άλλο, τούμπανε σε σήμερα. Αυτά που ένα διάστημα λέω, οκ, θα μπω στην δίαιτα. Γιατί έχω φτάσει ένα 25-30% ποσοστό λίπους και είναι καλό να αρχίσω να κόβω από εδώ και πέρα. Οπότε άρχισα να κόβω και μετά από μια εβδομάδα, ας πούμε, που έκανα τη δίαιτά μου, αυτός σταμάτησε να μου λέει τα κοπλιμέντα του. Έτσι. Και μετά άρχισε να μου λέει, τι έγινε, Σαρό, έπεσες,
κάτι δεν πάει καλά, τι το παράτησες, είσαι άρρωστος, τι συμβαίνει. Και του εξήγησα ότι κάνω δίαιτα, αυτό λέγεται δίαιτα. Τότε δεν ήξερα ότι όταν κάνεις δίαιτα, προφανώς και ξεφουσκώνεις γενικά στο σώμα σου, χάνεις από τους μύες το νερό, το γλυκογόνο και τις φαίνεσαι πιο μικρός. Δεν σημαίνει ότι έχεις χάσει τους μύες, έτσι. Αλλά αυτός ο τύπος δεν είχε μπει σε δίαιτα ποτέ στη ζωή του. Για να σας κάνω καταλάβετε, πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο και έπαιρνε, ξέρω εγώ, τι έπαιρνε, γαλακτομπούρεκο. Έπαιρνε γαλακτομπούρεκο που έχει καζεΐνη και έτρωγε γαλακτομπούρεκο πριν πέσει για ύπνο, έτσι 3-4 κομμάτια, και μετά έπεφτε για ύπνο για να μην ατροφήσει το σώμα του στον ύπνο και καλά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Και εγώ αυτόν τον άνθρωπο, όπως σας είπα, τον θαύμαζα. Οπότε σταμάτησε να μου λέει έτσι πόσο τούμπαν έχω γίνει, πόσο μεγάλο, πόσο πολύ έχω μεγαλώσει, πόσο γαμάτα μπούτια έχω γι' αυτά. Και έτσι αυτό άρχισε να με πειράζει στο μυαλό. Να αρχίσω να σκέφτομαι τι συμβαίνει, μήπως όντως είμαι χάλια, μήπως όντως πρέπει να σταματήσω τη δίαιτα. Και ήταν κάτι που μου επηρέαζε τη μέρα μου. Το σκεφτόμουν, με άγχωνε. Αυτό από τη μεριά του ψυχολογικά ήταν μια τιμωρία που δεν έκανα αυτό που ήθελε. Άρχισε να με πειράζει κατά πολύ αυτό και λέω: χέστε τη δίαιτα, χέστε τα όλα. Μπαίνουμε πάλι στον όγκο. Οπότε μπήκα πάλι στον όγκο και αυτό το άτομο άρχισε πάλι να με ανεβάζει, να μου λέει κοπλιμέντα, να μου λέει ωραία πράγματα, να με κάνει να νιώθω γαμάτος και πιο κτίνος από ότι είμαι στην πραγματικότητα. Εγώ έβαζα λίπος και αυτός μου λέγε πω είσαι θηρίο. Οπότε αυτό ήταν και το διάστημα πριν μπω και κάνω χειρουργία στον ώμο. Και είχα και αυτό το γαμάτο σχέδιο ότι θα βάλω όσο περισσότερο όγκο γίνεται πριν το χειρουργείο, γιατί μετά για ένα εξάμεινο δεν θα μπορώ να γυμναστώ καλά. Οπότε καλύτερα να το εκμεταλλευτώ τώρα που δεν είμαι χειρουργημένος. Οπότε ένας λόγος το χειρουργείο. Δεύτερος λόγος αυτός ο τύπος και η παρέα του. Γιατί είχε και αυτός διάφορους τύπους εκεί πέρα, ομοιούς του βέβαια, και που είχαμε βγει μια-δυο φορές, έτσι όλη αυτή η κουλτούρα της παρέας αυτής είχε αρχίσει να με επηρεάζει. Οπότε έτρωγα τον κόλο μου κάθε μέρα. Όλοι μου έλεγαν διάφορα σχόλια ότι πω, έχεις παχύνει, έχεις πάρει, μήπως να σταματήσεις. Αλλά εγώ δεν έδινα σημασία, δεν με ένοιαζε η γνώμη των άλλων, με ένοιαζε μόνο αυτή η γνώμη αυτού του τύπου που εγώ τον είχα σε άγαλμα εκεί πάνω. Οπότε, εάν αυτός έλεγε ότι τα πράγματα είναι εντάξει, τα πράγματα ήταν εντάξει. Οπότε άρχισαν να ανεβαίνουν τα κιλά και έφτασα σε ένα σημείο έτσι που δυσκολευόμουν να κουνηθώ, δυσκολευόμουν να... Τώρα στα 90 πόσα κιλά. Ήταν, φανταστείτε, πριν 6 μήνες από το βίντεο που έκανα η φυσική μου κατάσταση τώρα. Οπότε φανταστείτε σε τι κατάσταση ήμουνα. Βέβαια, φωτογραφίες δεν έχω από αυτήν την περίοδο, γιατί και εδώ είναι το κομμάτι της μεγαλορεξίας. Έμπαινα στο καθρέφτη, έβλεπα τον εαυτό μου, ακόμα και από όγκο ένιωθα μικρός. Δεν είχα και τη στεγνάδα. Σε φωτογραφίες φαινόμουν χάλια. Οπότε λέω, όχι φωτογραφίες. Δεν είχα τραβήξει, δεν τραβούσα ούτε μία φωτογραφία. Ή τις έσβηνα μετά. Φαινόμουν ωραίος μόνο με φουτέρ, μόνο με ζακέτες. Και ας πούμε το χέρι μου έτσι να φαίνεται ογκώδης και τεράστιο. Και βγαίναμε με αυτόν. Πάλι ήμουν το 1/4 αυτού νου. Έτσι. Και αυτός μου λέγει μετά για το φάρμακο. Ότι ξέρεις τι, οι φυσικοί δεν μπορούν να βάζουν κιλά για πάντα. Και ότι ως φυσικός θα πέσει σε τοίχο. Και αυτό και τ' άλλο. Και πάλι ήμουν το 1/4 αυτού νου, έτσι, σε μέγεθος. Οπότε λέω, ρε πούστη, μήπως να μπω φάρμακο τελικά. Αφού έχω τον τύπο εκεί πέρα, άμα το ζητήσω, θα μου φέρει, θα μου κάνει και καλή τιμή γιατί είμαστε κολλητοί και καλά. Όταν άρχισα να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το φάρμακο, τότε ήταν που άρχισε να χτυπάει ένα καμπανάκι στο κεφάλι μου, ότι, όπα, μαλάκα σαρώ, μπάστα. Μπάστα, πάρε λίγο χαμπάρι τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι, έτσι, τα σχόλια των ανθρώπων, των κοντινών μου, τη κοπέλα μου, τη μάνα μου, που μου λένε πώς έχεις γίνει έτσι, ξέρω εγώ. Εγώ να χαίρομαι που δεν χωράω στα παντελόνια. Και οπότε εκείνη τη στιγμή, έτσι, όταν χτύπησε το καμπανάκι, άρχισα να ψάχνομαι, να μπαίνω στο ίντερνετ, να βλέπω διάφορα άρθρα, διάφορα βίντεο από ανθρώπους που μιλάνε για την μεγαλορεξία, τι είναι, τα συμπτώματα. Διαβάζω τα συμπτώματα, παίζει να είχα 9 στα 10, πήρα άριστα, ας πούμε, στα συμπτώματα. Και τότε ήταν η στιγμή που αναγνώρισα ότι μάλλον έχω κι εγώ πάσχω από μεγαλορεξία. Εγώ, το τελευταίο άτομο που θα έμπαινε σε αυτό το τρυπάκι, να θέλει να είναι ο μεγαλύτερος του δωματίου, να θέλει να στρέφει όλα τα βλέμματα πάνω του. Γιατί εγώ πάντα στη ζωή μου ήμουν γενικά low profile. Δηλαδή, ναι, μεν γυμναζόμουν, αλλά πάντα γυμναζόμουν για το αισθητικό κομμάτι και για την υγεία. Αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα έφτανα εγώ σε ένα σημείο που θα θέλω να είμαι έτσι και να δείχνω έτσι. Εκεί κατάλαβα πόσο έχω επηρεαστεί, πόσο παιχνίδια μου παίζει το μυαλό μου. Και εκεί ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για μένα. Γιατί αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εάν δεν αναγνωρίζεις το πρόβλημα, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει καν. Έτσι. Οπότε το πιο μεγάλο και σημαντικό βήμα είναι και το πρώτο, που είναι να αναγνωρίσεις το πρόβλημα. Και εκεί αναγνώρισα το πρόβλημα, κοίταξε αυτόν τον τύπο, λέω γιατί τον θαυμάζει αυτόν τον τύπο. Ο τύπος είναι 40% ποσοστό λίπους, δεν μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα
ανεβαίνει τρία σκαλιά και λαχανιάζει. Γιατί τον θαυμάζει αυτόν τον τύπο? Και άρχισα έτσι να σκέφτομαι όλα αυτά τα περιστατικά και άρχισα να απομακρύνομαι από αυτόν και την παρέα του. Να είμαι έτσι λίγο πιο κρύος, να μην πηγαίνω και καλά ότι έχω πολλή δουλειά και δεν πήγαινα στην καφετέρια. Και έτσι, όταν κράτησα μια απόσταση, άρχισα να κάνω unfollow διάφορα κανάλια σε φάση Rich Piana και άλλους bodybuilderάδες κτίμη που έτσι προωθούν αυτή τον τρόπο ζωής. Και σιγά σιγά άρχισε να φεύγει αυτή η διαστρέβλωση από το μυαλό μου και άρχισα να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Και μετά κοιτάζομαι και λέω, fuck, τι έκανα τόσο καιρό, γιατί το έκανα αυτό τόσο καιρό. Και τότε ήταν που είδα ότι δεν είναι το σώμα μου αυτό που έβλεπα στον καθρέφτη. Είναι πολύ περίεργο. Και με το που απομακρύνθηκα από όλα αυτά, μετά από ένα διάστημα που άρχισα να κάνω και δίαιτα, έτσι άρχισα να νιώθω λίγο πιο καλά, λίγο πιο υγιής, λίγο πιο ωραία, ήρεμος, ήμουν πιο ήρεμος, δεν ήμουν τόσο αγχωμένος στο μυαλό, πάντα να δείχνω μεγάλος, ογκώδης, στις φωτογραφίες να είμαι από εδώ και από εδώ για να φαίνομαι μεγάλος. Έφυγε αυτό το άγχος από τη ζωή μου, από το μυαλό μου και άρχισα να βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και μετά κατάλαβα τι είχα κάνει στον εαυτό μου. Και, και μου φαίνονταν τρελό που 3 μήνες πριν ένιωθα ότι είμαι μικρός και ότι πρέπει να βάλω κιλά. Και τώρα βλέπω την πραγματικότητα και βλέπω ότι έχω γίνει κάτι που είναι υπερβολικό. Έτσι. Και όχι υγιές, το πιο σημαντικό. Και μετά άρχισα να βρίσκω και λίγο τον εαυτό μου. Να δημιουργώ τη δική μου ιδεολογία και αυτή που σας λέω και στο κανάλι εδώ πέρα και μεταδίδω υγεία πάνω απ' όλα, συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους εαυτούς μας, δεν κάνουμε ακραιότητες και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα ωραία. Οπότε αυτή είναι η ιστορία μου με την όλη φάση. Είναι πολύ περίεργο όταν είσαι στον όγκο για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να αντιληφθείς τι συμβαίνει, το πού έχεις φτάσει. Όταν βγεις από εκεί, όταν αρχίσεις και χάνεις αυτά τα κιλά, μετά βλέπεις τον εαυτό σου πριν 3 μήνες και λες fuck και παθαίνεις αυτό το σκάλωμα και λες πως γίνεται εγώ να πίστευα ότι αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι κάτι καλό που πρέπει να έχεις και ότι ήθελα να μεγαλώσω κι άλλο. Οπότε μετά προσπάθησα να του μιλήσω αυτού του τύπου, να του πω ότι αυτό δεν είναι σωστό, εντάξει, απέρριπτε τις ιδέες μου. Προσπάθησα να μιλήσω και με μια φίλη που είχε, την κοπέλα του, της είπα ότι ο δικός σου πάσχει από μεγαλορεξία. Νόμιζε ότι της κάνω πλάκα, γέλαγε, μεγαλορεξία, τι. Και τέλος πάντων το παράτησα όλο αυτό, δεν υπήρχε σωτηρία για αυτόν τον τύπο και αν τον σώσει κάποιος δεν θα είμαι εγώ, έτσι. Τουλάχιστον εγώ κατάφερα και βγήκα από όλο αυτό και σώθηκα. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μικρό story time-άκι, ελπίζω να μάθετε κάτι από αυτό, εάν γουστάρετε κουμπώστε αυτό το like, κουμπώστε αυτή την εγγραφή, όσο την προφορά προσέχετε για να γυμνάζεστε με υγεία στο μυαλό σας.